Ένας φίλος λέει ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει, δεν μπορείς να αποκλείσεις τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης από το ποδόσφαιρο. Τι είναι τρόπο να τους αποκλείσουμε τους ανθρώπους της Αλεξανδρούπολης από το ποδόσφαιρο? Μήπως επειδή λέγαμε τα play-off στους τέσσερις. Έτσι κι αλλιώς ένας φιλαθλός, ναι, μιας επαρχιακής ομάδας παράδειγμα, okay, άμα δεν παλεύει για το πρωτάθλημα, ποια διαφορά θα κάνει? Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Αυτό που λέω όμως τώρα, παίρνω αφορμή με αυτό που, ναι, λέει. Ναι. Γιατί έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, έχουν αποκλειστεί πάρα πολλές επαρχιακές πόλεις. Παλιότερα που ήταν διαφορετικό το σύστημα, ήταν καλύτερο για μένα. Και τι εννοώ, που δεν είμαι λάτρης εγώ του παρελθόντος, θέλω τα πράγματα να εξελίσσονται. Αλλά υπήρχαν δύο όμιλοι γάμα εθνικής. Επαγγελματικοί, ναι, όμιλοι. Το οποίο θεωρώ ότι και τώρα πρέπει να γίνει. Ναι. Ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να μπορούν να το νιώθουν και να, και η κάθε πόλη να βγάζει τοπικούς ήρωες και παίκτες, βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια β' εθνική με πολλές ομάδες, 22-24, και να υπάρχει η α' εθνική με λιγότερες. Με λιγότερες, φυσικά. Με αυτές που είναι τώρα. Ναι. Αλλά είναι επαγγελματικές κατηγορίες όλες. Ναι, ναι, επαγγελματικές να είναι. Ναι. Γιατί εδώ συζητάγαμε κάποτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε, μήπως και η δεύτερη μας πέφτει πολύ, η επαγγελματική κατηγορία. Όχι, δεν μας πέφτει πολύ. Εννοώ, αν ας πούμε έχουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον να στηρίξουμε ουσιαστικά επαγγελματικές κατηγορίες. Γιατί, κακά τα ψέματα, το αν μας πέφτει όχι πολύ, ξέρεις που απαντάτε. Απαντάτε στο αν οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στις επαγγελματικές κατηγορίες είναι καλυμμένοι ιατρικά, είναι καλυμμένοι μισθολογικά, παίρνουν λεφτά στην ώρα τους. Δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, και ωραία τα λέμε εμείς, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις και οργάνωση. Έτσι. Θεωρία είμαστε εμείς εδώ. Πρέπει, κοίταξε, να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Θα σου πω κάτι. Σκωτία. Που, okay, δεν είναι και κανέναν αιώνα μπροστά από εμάς το ποδόσφαιρο. Εννοώ σε επίπεδο ποιότητας. Okay. Σκωτία. Αν από τη δεύτερη στην τρίτη κατηγορία κερδίσεις το δικαίωμα να ανέβεις, αλλά δεν έχεις τα οικονομικά, τα γηπεδικά εχέγγυα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηλότερης κατηγορίας, δεν ανεβαίνει. Ανεβαίνει ο επόμενος. Καλά. Δεν το συζητάμε αυτό. Καταλαβαίνεις. Τι λέω. Εννοείται. Λοιπόν, εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό γιατί ποτέ δεν βάλαμε μπροστά την εργασιακή και επαγγελματική ασφάλεια του ποδοσφαιριστή. Βάλαμε πρώτα τη φανέλα. Ή κάνω λάθος? Τι εννοείς βάλαμε πρώτα τη φανέλα? Η ομάδα. Ναι. Άσχετα αν η ομάδα μπορεί να σταθεί. Αν σέβεται τους ποδοσφαιριστές, όσο πιο χαμηλά πας, τόσο πιο περίεργα γίνονται τα πράγματα και τόσο μεγαλύτερα προβλήματα έχουν ποδοσφαιριστές. Τα ξέρω αυτά και από τον Μπαντή, από τον Γιώργο του Ψαπ. Έτσι. Και εδώ. Οι συνθήκες δεν είναι και καλές. Να το ξαναπούμε. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει γυριστεί, το οποίο πρέπει να το δουν όλοι όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Που τιτλοφορείται Χάος. Και με τον τίτλο αυτό νομίζω ότι περιγράφει σε απόλυτο βαθμό την κατάσταση που αρκετοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε επαγγελματικές ή μη επαγγελματικές κατηγορίες περνούν τα επαγγελματικά τους χρόνια. Έτσι, για να μην λέμε. Λοιπόν, Ντέμι, ποιος είναι ο καλύτερος γέρος, σε εισαγωγικά, του πρωταθλήματος? Και έχει κάποιους υποψηφίους, Τάισον, Άμραμπατ, Βίντα, Νταρίντα και Τζιόρα. Τάισον, με διαφορά. Τάισον, ναι. Είναι πιο εντυπωσιακό στο μάτι ο Βραζιλιάνος. Είναι καταπληκτικός. Αλλά και ο Βίντα. Έπρεπε κάποιον να πω πρώτο. Θα, ναι, ρε φίλε, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη. Να μην συμμετάσχω στην κουβέντα, δηλαδή. Να μην πω, κύριε, να μην πω κάτι. Κύριε, να μην πω κάτι. Λοιπόν, ποιο ήταν το είδωλο που σε έκανε να πει θέλω να γίνω center for, λέει η Αλκιόνη. Δεν με θυμάμαι από μικρό να. Θα σου πω εγώ, είχε ψώνιο στην Αλάνα που παίζε και ήθελε, ναι, να βάζει γκολ και να πανηγυρίσει. Ναι, προφανώ έτσι συμβαίνει. Και εγώ είχα μετά, ψώνιο. Μετά φυσικά είχα είδωλα, αλλά ενώ έπαιζα ήδη. Μετά απέκτησε. Σε αυτή τη θέση, ναι. Γιατί όλοι, ρε παιδί μου, όταν. Και ενώ η Πόρτο έχει σοφαρίσει 1-1 τη Μίλαν στον ημιτελικό του Youth League με πέναλτι, όλοι είχαμε όνειρα. Κάποιοι μπορούσαμε, κάποιοι δεν μπορούσαμε. Ναι, λέει τώρα εδώ Ρωμάριο. Ρωμάριο έγινε είδωλό μου μεγάλο. Ναι. Είχα ήδη μεγαλώσει, δηλαδή. Έβαλε 3 γκολ στην ΑΕΚ. Καλά, εντάξει. Τον αντιπάθησα και ταυτόχρονα λέω, Χριστέ μου, τι πώ τα βάλε όμω. Πώ τα βάλε, μαγά σα, έτσι. Και σωματοδομικά ταιριάζεται με τον Ρωμάριο, έτσι. Εντάξει, κοίταξε, δεν έχω ξαναδεί πιο γρήγορο παίκτη στα πρώτα 2 μέτρα. Ναι, μπαμ, το ξεπέταγμα. Δεν υπάρχει. Ναι, μπαμ.
Εγώ δεν τρελνόμουν ποτέ με τον Ρομάριο, αλλά ο Μπαγάσας ήταν, δηλαδή, ήταν και ο βασικός σεντερφόρ της Βραζιλίας σε μια από τις χειρότερες Βραζιλίες που θυμάμαι εγώ, το 1994 στο Μουντιάλ της Αμερικής, που δεν μ' άρεσε σαν Βραζιλία. Έτσι. Και γενικά δεν τον έχω συνδέσει, ρε παιδί μου, με πολύ έτσι έντονα συναισθήματα, όπως τον άλλον, τον Αζάριο, που ήταν, τον έβλεπες, μπαίνει μέσα στο γήπεδο και λες τι θα μου δείξει. Το φαινόμενο λες.